Ο Μουσολίνης σταθεροποιείται στην εξουσία. Θέλω να σημαδέψω την εποχή μου όπως το λιοντάρι με τα νύχια του, λέει στους δημοσιογράφους, καθώς φωτογραφίζεται με μια Λένα που τη φωνάζει Ιταλία. Χρησιμοποιεί όλο και πιο πολύ την προπαγάνδα. Μιλάει στο ομαδικό ασυνείδητο και διαφορεί για τις αντιφάσεις. Οι σκηνοθεσίες δεν είναι τυχαίες. Τώρα έχει νέους στόχους. Θα μπορούσα να είχα καρφώσει τις πόρτες του κοινοβουλίου, φωνάζει κάθε τόσο. Ο φασισμός κερδίζει έδαφος. Ο Μουσολίνη παρουσιάζεται σαν πρώτος αγρότης. Θυμάται τώρα ότι κάποιοι πρόγονοί του ήταν χωρικοί. Αρχίζει τις επισκέψεις στα εργοστάσια. Ξαναθυμάται πάλι ότι ο πατέρας του ήταν σιδηρουργός. Εγώ, λέει, έχω απείρως σκληρότερο καθήκον να σφυριλατώ τις ψυχές. Ο φασισμός όμως δεν έχει κατακτήσει ακόμα την εξουσία. Η Βουλή συμφωνεί για νέο εκλογικό νόμο. Οι αντιφασίστες δεν έμειναν απαθείς. Ο σοσιαλιστής βουλευτής Τζιάκομο Ματεώτη κατήγγειλε την τακτική της τρομοκρατίας. Στις 10 Ιουνίου, μια φασιστική συμμορία τον απήγαγε σε ένα δρόμο της Ρώμης. Οι δολοφόνοι είναι μέλη της οργάνωσης που αναλαμβάνει τις λεγόμενες επιδρομές τιμωρίας. Ο Μουσολίνη είχε κερδίσει τις εκλογές με τη βία. Οι ένοπλες ομάδες του έκαναν ό,τι μπορούσαν πιστοί στο σύνθημα «Πίστευε, υπάκουε, αγωνίσου». Η βία και η τρομοκρατία τώρα πυκνώνουν. Οι φασίστες δεν διστάζουν. Οι καταστροφές διαδέχονται μία την άλλη. Η άνοδος του φασισμού συνεχίζεται.